Έχουμε την κυρία Μέρι Μπόση σήμερα, πρωί Δευτέρας, 17 του μήνα. Καλημέρα κυρία Μπόση. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Πείτε μου σας παρακαλώ, αν ξαναέχετε βρεθεί επιστημονικά σε τόσο δεινή θέση του να αποπληθωρήσετε σωρία ειδήσεων και γεγονότων που συμβαίνουν παγκόσμια. Κύριε Σαχίνη, εγώ δεν θα ήξερα τι να πω στους φοιτητές μου. Δεν θα ήξερα από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Ίσως θα ξεκινούσα, ίσως, λέγοντας ότι το άναρχο διεθνές περιβάλλον οδεύει πάλι μέσα από τους πολέμους να ανασυνταχθεί. Να αλλάξει σύνορα, να μετακινήσει πληθυσμούς. Όλα αυτά όμως, όπως ξέρουμε, γίνονται με βία, γίνονται με πολέμους. Δεν έχει άλλη μέθοδο. Με αυτή τη μέθοδο. Όλη η ιστορία αυτό έχει αποδείξει. Όμως πρέπει να πω ότι σας άκουγα προηγουμένως, θίξατε μία σειρά από ζητήματα τα οποία είναι ακριβώς αυτά. Αυτά τρέχουν. Για να επιτρέψετε εμένα να ξεκινήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ας ξεκινήσω από εκεί. Γιατί βλέπω, παρακολουθούμε, βεβαίως με αυτή την ταχύτητα των αλλαγών, την πολιτική που ασκούν οι εκλεγμένοι, οι επικεφαλείς των κρατών μελών και τις αποφάσεις που παίρνουν. Αφήνοντας πάρα πολλά ερωτήματα, τουλάχιστον σε μένα είναι πολλά τα ερωτήματα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι τόσο ανόητοι ή να είναι αφελείς ή να έχουν άγνοια, να μην βλέπουν, να μην αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι αποφάσεις που παίρνουν βλάπτουν τους πολίτες των κρατών τους. Ότι οι πολίτες δυσφορούν για οικονομία, για πολέμους, για τις αλλαγές που τους επιβάλλουν. Αυτό φάνηκε όμως. Φάνηκε στις ευρωεκλογές. Φάνηκε ξεκάθαρα με τη στροφή που έγινε. Μια πολιτική στροφή που είχε δώσει πολλά δείγματα τα τελευταία χρόνια και παρατηρούσα ότι ουδείς έδινε ιδιαίτερη σημασία. Αισθανόμουν ότι εγώ τα έλεγα, εγώ τα ακούγα. Υπάρχει αυτή η στροφή, αυτή η τάση. Όπως είπα, ήταν εν γνώση εδώ και πολύ καιρό. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Κόβω τον ηρμό σας. Όχι απλά τα λέγατε, τα χαρακτηρίζατε κιόλας. Και το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι όλες αυτές οι ηγεσίες που είναι στις χώρες μέλη, αλλά και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τους πεις τόσο κουτούς και ανόητους, δεν τους λες. Δεν μπορώ να το πω. Μάλιστα. Ακριβώς, άρα στρώσαν το έδαφος εδώ για αυτή την εικόνα, βάλαν το λίπασμα, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι εδώ μπορώ να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι καταρχήν να σκεφτούμε ότι πλέον δεν την ονομάζουν ακροδεξιά, τη δώσαν και ένα καινούριο όνομα, τη λένε νέα δεξιά, με στόχο, αν θέλετε, να απαλύνουν, να λιάνουν τις ιστορικές μνήμες του παρελθόντος και να το εμφανίσουν όλο αυτό ως κάτι νέο και άκακο. Αυτή είναι μία στροφή. Η άλλη που έχω δει εδώ και κάποια χρόνια, επίσης όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη, είναι η αποδοχή αυτών των ακραίων πολιτικών, αν το θέλετε, οι οποίοι πάντα υπήρχαν στις παρυφές των κομμάτων, των συντηρητικών κομμάτων, και μπήκαν στις κυβερνήσεις τους. Άρχισαν σταδιακά δηλαδή να αποδέχονται ακραίους εντός των κυβερνήσεών τους και συχνά βάλιστα με πολιτικά αξιώματα. Mm-hmm. Έτσι αυτή η νέα δεξιά, και στην Ελλάδα κύριε Σαχίνη, το βάζω και εδώ και τα υπόψη, να μην ξεχνιόμαστε. Η νέα δεξιά όμως αυτή η οποία εμφανίζεται δεν είναι συμπαγής, το αναφέρατε κι εσείς. Τουλάχιστον όσον αφορά τις διεθνείς απόψεις, βλέπω ότι έχουν μεταξύ τους αποκλίσεις. Ένα μεγάλο τμήμα είναι κατά του πολέμου στην Ουκρανία. Αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι γίνεται μια κλιμάκωση του πολέμου που οδηγεί σε καταστροφικές εξελίξεις. Αυτού του είδους βγαίνει ως μια τάση δυσαρεστημένων, οι οποίοι δυσαρεστημένοι τείνουν να ψηφίζουν, να επιλέγουν ακραία κόμματα αυτού του τύπου, με το σκεπτικό ότι κάπου ίσως θα ισορροπήσει αυτό το σύστημα που πάει προς τον πόλεμο. Και αυτό ακόμα θα το δούμε, γιατί εξελίσσεται. Τώρα, αν θέλετε να περάσω να ρίξω μια ματιά και στην Ουκρανία. Μισό λεπτό, πριν πάμε στην Ουκρανία. Ναι, πριν πάμε. Λέτε λοιπόν ότι ακριβώς επειδή δεν είναι ομοιόμορφο, υπάρχουν δυνάμεις σε αυτό το χώρο, που δεν ξέρω πώς θα τις ορίσουμε, οι οποίες κάτι εκφράζουν διαισθητικά, στρεβλά, ακόμη και αν θέλετε παρεξηγημένα για τους λαούς. Δηλαδή, την ώρα που οι επίσημες πολιτικές ελίτ
δεν τους λένε τι σημαίνει πολεμική οικονομία και πόλεμος, και ενώ παίζουν με τον πόλεμο, αυτοί λένε παιδιά όχι πόλεμος. Ένα. Δύο. Την ώρα που εξαφανίζεται κάθε διαφορά, διαφορετικότητα, ταυτότητα, αναφορά στα έθνη-κράτη, κάποιοι με στρεβλό θέλετε, το εκφράζουν όμως. Λένε ότι παιδιά δεν γίνεται να γίνουμε όλοι κονιορτυποιημένοι σε μια ενιαία αντίληψη, μια ενιαία σκέψη. Και τρίτον, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι εδώ δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη δικαιώματα. Να μην πεινάμε, να έχουμε εργασία, να μπορούμε να ζούμε καλά τη ζωή μας, και υπάρχει από την άλλη ένας υπερδικαιωματισμός περί όνυχος, θα πω εγώ. Κατά συνέπεια, θεωρείτε ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου κάποιες από αυτές τις δυνάμεις ή εκφράζουν ένα υπαρκτό ρεύμα στην κοινωνία όπως το εκφράζουν, με τον τρόπο που το εκφράζουν? Εκφράζουν ένα υπαρκτότατο ρεύμα, το οποίο βεβαίως θα μπορούσε να είχε διοχετευθεί σε άλλα πολιτικά κόμματα, σε πιο κεντρό αν το θέλετε, mm-hmm. λιγότερο ακραία, εάν τα εξέφραζαν αυτά τα κόμματα. Αλλά βλέποντας την τάση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, όπως το αναφέρατε, με τον υπερδικαιωματισμό, τη woke agenda, την περίφημη, αλλά και την άστατη και άκρατη μετανάστευση, όπου γίνεται μεγάλη συζήτηση για την αλλαγή θρησκείας, φυλών ή κράτους εντός της Ευρώπης. Αυτό όθησε και δεν δόθηκαν λύσεις από κόμματα τα οποία είναι στην εξουσία. Αυτά τα όθησαν ακόμα πιο πολύ στα άκρα. Έτσι ώστε όταν ήρθαν αυτά τα μορφώματα επάνω, αυτά τα ακραία, ναι. αυτή η νέα δεξιά, η λεγόμενη, τα απορρόφησε. Γιατί υπάρχει, βέβαια εδώ να πω και κάτι άλλο κύριε Σαχίλη, ότι η λεγόμενη νέα δεξιά, η ακροδεξιά, είναι όχι το σύνολό της, αλλά βλέπω ότι είναι και κατά των πολέμων, είναι και κατά της βίας. Δηλαδή πετάει και το μανδύα, τουλάχιστον στο λόγο, στην εμφάνιση, το μανδύα του παρελθόντος, έτσι ώστε να φανεί ως κάτι ένα νέο σχήμα, ακραίο μεν, αλλά νέο σχήμα, το οποίο υπόσχεται στους πολίτες να λύσει αυτά τα ζητήματα, η οικονομία, καθημερινότητα, η ζωή, η ασφάλεια, η προσωπική του ασφάλεια, η ασφάλεια στην πόλη του, στη χώρα του. Αυτά δεν τα υπόσχονται οι άλλοι. Δεν τα υπόσχονται γιατί δεν μπορούν, δεν έχουν την ικανότητα. Γι' αυτό έβαλα προηγουμένως το ζήτημα ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτή η ανοησία. Ποια είναι αυτό, πώς δεν γίνεται αυτή η αντίληψη ότι εδώ που πάμε φτάνουμε σε ακραία σημεία. Εκτός αν αυτά τα άκρα είναι αποδεκτά. Κοιτάξτε τώρα, αυτή είναι η μία όψη. Η άλλη όψη, σωστά την περιγράφετε, είναι, πώς να το πω, από τη μήτρα τους τα λεγόμενα άκρα, γιατί όσο και αν καλοπίζουν κάποιοι το ΑΕΒΔΕ, δεν είναι έτσι, και χέρια σηκώνουν και πορείες κάνουν, και για ανάγκη επανεξοπλισμού και εξαγωγής της ισχύως της Γερμανίας μιλάνε, αλλά όταν φτάνουν για παράδειγμα σε ζητήματα όπως το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με την εξάλληψη ενός λαού, πάλι την ατζέντα την οποία καταδικάζουν, αυτή είναι η ειρωνία, δηλαδή τη woke ατζέντα, αυτοί επικαλούνται ως δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, τη woke ατζέντα. Ωραία, μια και βάλατε το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Γιατί εκεί βλέπω ότι εδώ στην παρούσα φάση η γενικότερη συζήτηση, διεθνώς δηλαδή, έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή οι Ουκρανοί, άλλοι μόνο οι άνθρωποι, είναι πρώτης κατηγορίας πολίτες. Οι Παλαιστίνοι είναι β' κατηγορίας πολίτες και αναφέρονται μόνο σε αριθμοί φανόντων. Αυτό το αδιανόητο που συμβαίνει είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι γίνεται αποδεκτή. Η ακραία κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία θεωρεί ότι έχει το ατιμόρυτο, το καταδίωκτο, να συνεχίσει δηλαδή να σφάζει τους ανθρώπους εκεί, τους οποίους ονομάζει χίδεν τρομοκράτες. Επιτίθεται όχι μόνο σε κράτη που ύψωσαν φωνή, δημόσια στους φοιτητές που κατεβήκαν στα πανεπιστήμια, αλλά και στους διεθνείς οργανισμούς, στον ΟΗΕ, που τον θεωρεί ανίκανο, αναξιόπιστο, αμπεροληπτικό, δικά τους λόγια. Μια σειρά δηλαδή από τέτοια φύση επίθετα που χρησιμοποίησε, καταδικάζοντας το σύμπαν. Βέβαια, μετρώντας, όπως είπα, τους Παλαιστίνιους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως αριθμούς. Βεβαίως, εδώ θα δούμε ότι και τα ευρωπαϊκά κράτη, τα δυτικά κράτη, παρατηρούν άβουλα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ύψωσαν κάπως τους τόνους, μίλησαν για Παλαιστινιακό κράτος. Όμως οι νουθεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί βέβαια με το ισχυρότατο εβραϊκό λόμπι,
φαίνεται ότι ελέγχει και ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν γνωστοποιούν στους πολίτες ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί δεν επιθυμούν να γνωρίζουν. Έτσι όπως είπα, εδώ έχω τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μάλιστα. Άλλο το Ουκρανός, άλλο το Παλαιστίνιος. Θα έρθω στην Ουκρανία. Και επιτρέψτε μου να κάνω μία πρόταση θα πω μόνο. Γιατί όπως γνωρίζετε παρακολουθώ πάρα πολύ τη βία παγκόσμια. Και την τρομοκρατία. Και βλέπω βέβαια το πώς λειτουργεί η ακροδεξιά τρομοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα έλεγα ότι κάτω από άλλες συνθήκες οι έπικοι που δολοφονούν τους Παλαιστίνιους αγρότες στη Δυτική Όχθη, κάτω από άλλες συνθήκες θα ονομαζόταν τρομοκρατική οργάνωση. Κάτω από άλλες συνθήκες. Το αλακάρτ έχετε δίκιο. Να μην πάω στην Κύπρο, θα έρθω μετά στην Κύπρο, γιατί είναι και 50 χρόνια. Θέλω όμως να απαντήσετε πρώτα, πριν πάμε στην Ουκρανία, στο φίλο τον Νικόλα που λέει καλημέρα στην κυρία Μπόση. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή την κατάσταση στις κοινωνίες και στις πολιτικές τους επιλογές, ή μήπως ζούμε ένα ντεζαβού μεσοπολέμου που θα μας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον πόλεμο. Μήπως τελικά, λέει η κυρία Μπόση, η ιστορία δεν έχει γίνει δίδαγμα, ή τελικά οι ηθήνουσες τάξεις, οι άρχουσες, έχουν μόνο αυτή την επιλογή όταν βρίσκονται σε αδιέξοδο ακόμη και οικονομικά? Καλημέρα στον Νικόλα, και πρέπει να πω ότι καταρχήν συμφωνώ με τα περισσότερα που είπε. Βεβαίως βρισκόμαστε σε μια γενικότερη αναταραχή, αλλά ας κρατήσουμε υπόψη ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια οικονομική, την ανέφερε, οικονομική ανακατανομή. Μια, οι Ηνωμένες Πολιτείες περίπου βρίσκονται σε μια κακή κατάσταση, η οποία όμως σταδιακά θα ανακάμψει, καθώς παρέχει όπλα και θα παρέχει όπλα στο σύνολο των πολέμων, και δεν είναι ένας, είναι αρκετοί. Εκ των πραγμάτων αυτή η ανάκαμψη της δικής της οικονομίας μέσω της πολεμικής βιομηχανίας θα φέρει και πολύ επώδυνες στιγμές για αρκετούς λαούς. Αυτό εκ των πραγμάτων βεβαίως θα μου πείτε αν το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δει διαστάσεις, αλλά καθώς αυξάνονται μία σειρά από... αλλάζει τεχνολογία, αλλάζει νοοτροπία, αλλάζουν πολλά ζητήματα. Ναι, μεν επαναφέρει την ίδια ιστορία, αλλά με τις νέες τεχνολογικές υποδομές. Άρα έχουμε νέα ζητήματα πια. Γέλατε λίγο στην Ουκρανία και θέλω να το δούμε ως εξής. Από τη μία γυρασμένη ηγεσία των G7 αποτυπώθηκε, και δεν ήταν μόνο ο Biden, και όταν λέω γυρασμένη εννοώ και πολιτικά, λέει αυτά που λέει για το δικό της σχέδιο ειρήνης κατά τα άλλα για την Ουκρανία. Από την άλλη, η διάσκεψη στην Ελβετία με τους όρους για την ειρήνη στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ λέει 40 δις ετησίως και ο καθένας θα πρέπει να πληρώνει και να μην ρωτά πώς θα διαθέτουμε τα στρατιωτικά του. Είστε μέλη του ΝΑΤΟ, λέει ο Στόλτεμπεργκ όλοι. Δεν θα ρωτάτε λοιπόν πώς θα διαθέσουμε τα στρατεύματα τα δικά σας ως μέλη του ΝΑΤΟ, ούτε τον εξοπλισμό σας. 4. Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι τελικής νίκης της Ουκρανίας. 5. Ρωσία. Αυτό που κάνετε είναι διεθνής κλοπή, θα πάρετε απάντηση ακόμη και με πυρηνικά. 6. Μεγάλοι ηγέτες. Σόλτς, Μακρόν. Να χτυπήσουμε και με δικά μας στρατεύματα. Με συγχωρείτε, αυτό και μόνο όλο το φάσμα και το πλέγμα σας δείχνει ότι υπάρχει από κάπου διάθεση για έναν οποιοδήποτε συμβιβασμό και καταλλαγή? Όχι, αλλά ας ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι καταρχήν το πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας είναι σε πλήρες αδιέξοδο, βεβαίως, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τους διάφορους οργανισμούς που να οθούν τη Ρωσία. Από αυτό είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, την οθούν στα άκρα. Βέβαια η Ρωσία έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της από την αρχή και κερδίζει και τον πόλεμο. Ένας πόλεμος που οφείται προς μια ακραία λύση, βέβαια εδώ να κρατήσουμε και αυτό ότι δεν θα απειληθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν φτάσει σε μια ακραία κατάσταση. Όπως είπα, είναι εμφανής η ρωσική νίκη, σταδιακή μεν, αλλά αποτελεσματική. Αλλά από την άλλη, οι Αμερικανοί σε συνεργασία με τους πρόθυμους, με διάφορα εδώ πέρα επίθετα που μπορούμε να πούμε, κλιμακώνουν. Όπως είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν θύματα. Αντίθετα, ξαναθυμίζω,
η πολεμική της βιομηχανία γιγαντώνεται. Ξελασπώνει δηλαδή τα προβλήματά της. Γιατί όλοι αγοράζουν όπλα, βυθίζοντας τις δικές τους οικονομίες και ορθώντας την κατάσταση στ' άκρα. Από εκεί και πέρα. Βλέπω ότι όλο αυτό το ζήτημα δεν θα επιληθεί, γιατί δεν υπάρχει μία σόφρονα φωνή να σταματήσει όλο αυτό που συμβαίνει. Μία. Καμία δεν υπάρχει. Εκ των πραγμάτων, εγώ θα ήθελα εδώ να θυμηθώ, γιατί ποτέ δεν ξεχνάω, να θυμηθώ ότι η στάση, από τη στάση της Ουκρανίας νομιμοποιήθηκε, έγινε αποδεκτό και ιεροποιήθηκε το νεοναζιστικό τάγμα Αζόφ. Στις τάξεις του ξέρουμε ότι πολεμούν πολλοί δυτικοί στρατιώτες και παρακρατικοί, ενάντια αμοιβείς βέβαια, και ακροδεξιοί, οι οποίοι τα λένε, δεν έχουν κρύψει τίποτα. Αυτή η νομιμοποίηση άσκησε τους ασκούς. Και τώρα βέβαια το γεγονός ότι οι Ρώσοι ξεκαθάρισαν τη θέση τους από την αρχή του πολέμου έως τώρα, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πραγματικά προβληματικά αδιέξοδα. Αυτά τα διέξοδα που όμως μετασχηματίζουν μέσω της οικονομίας, που πολύ ωραία το φέρνετε και καλά κάνετε και το φέρνετε μπροστά τις κοινωνίες, έχουν και άλλες προεκτάσεις. Σήμερα το πρωί υπάρχει ένταση στη Συνική θάλασσα. Κινέζοι με Φιλιππινέζους. Άρα έρχομαστε σε αυτό που έχετε περιγράψει, ότι όλο το παγκόσμιο σύστημα με έναν τρόπο βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή. Ζήτημα και ερώτημα κρίσιμο εδώ, γιατί παρακολουθείτε τα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Άρα, σήμερα το τοπίο είναι καθαρό ποιος είναι τρομοκράτης. Τρομοκράτης είναι αυτός που βάζει τη βόμβα, αυτός που μαχαιραίνει μόνο. Κράτη τρομοκράτες υπάρχουν όταν υποθάλπτουν κάθε μορφής τρομοκρατία. Και τελικώς, ο ισχυρός ορίζει ποιος θα είναι κάθε φορά ο τρομοκράτης, το έχουμε καταλάβει, αλλά από την άλλη μπάντα και ένα άλλο κονσόρτσιουμ χώρων ορίζει και αυτό τι θεωρεί τρομοκρατία. Άρα εδώ έχουν μπλεχτεί και οι γραμμές των ενιών, κυρία Μπούση. Εδώ και πολλά χρόνια, από μετά να θυμίζουμε έτσι σύντομα, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και έχει, σύντομα να πω ότι μετά την 11η Σεπτέμβρη η τρομοκρατία έπαψε πλέον να είναι ένας δόκιμος όρος και έγινε ένας όρος ο οποίος ισούτε τρομοκρατία ισούτε με πόλεμο. Άρα ανατρέπονται όλα. Μια και ο ΙΕ δεν κατόρθωσε να ορίσει τι ακριβώς είναι αυτό, έτσι ώστε να γίνει διαχείριση από τα κράτη, ενιαία διαχείριση, οποιοδήποτε μπορεί να πει ότι αυτό είναι τρομοκράτης, η Χαμάς είναι τρομοκράτης, η Χεσμπολάχ είναι τρομοκράτης, οποιοδήποτε τέλος πάντων κινηθεί διαφορετικά, οι Κούρδοι είναι τρομοκράτες. Αυτού του είδους τα ζητήματα μπαίνουν και θα ξαναμπαίνουν διαρκώς, γιατί τελικά, αν το θέλετε, συμφέρουν σε πάρα πολλούς. Συμφέρουν πολλούς. Επιτρέψτε μου όμως εδώ πέρα, σκέφτηκα κάτι τώρα, αν μου επιτρέπετε να Βεβαίως. Πω. Για αυτό το κοινό ανακοινωθέν που διάβαζα, αυτό το οποίο είδα ότι δεν υπογράφηκε από κάποια κράτη, κυρίως τα BRICS δεν είναι αυτά που δεν υπογράψανε, και κάποια άλλη βέβαια, που δείχνει, αν το θέλετε, αυτό είναι το περίεργο, δείχνει ότι είναι ιστορικά ανιστόρητοι αυτοί που υπέγραψαν για τις αιτίες που έφεραν τον πόλεμο. Αποστασιοποιημένοι από τα πραγματικά αίτια του πολέμου. Και αυτή η πολεμική βοήθεια που ανήγγυλαν και που θα κάνει και η Ελλάδα βέβαια, όπως μάθαμε, στην ουσία στηρίζει την Αμερικάνικη πολεμική βιομηχανία, τίποτα άλλο. Και λεφτά, που και λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε εμείς, αυτό μου λέτε. Ή να δανειζόμαστε για να πληρώνουμε. Κύριε Σαχίνη, το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα μου επιτρέψετε να το ξαναθυμίσω, ότι η Ελλάδα έχει την πολιτική μιας άφωνης απικίας, που κάνει ό,τι της πούνε. Έχει μηδανική εξωτερική πολιτική. Δεν έχει. Βλέπω με μεγάλη προσοχή αυτή την οικονομική στήριξη που είπε ότι θα δώσει. Την οποία θα την πάρει από πού. Δηλαδή θα έχει επιπτώσεις και στην ήδη βεβαρημένη εθνική οικονομία. Ποιος θα πάρει για να δώσει. Και αυτό μπορείτε να το συζητήσετε με έγκριτους οικονομολόγους που τα ξέρουν καλύτερα από μένα. Επειδή θίγετε και καλά κάνετε και τη λεγόμενη σωστή πλευρά της ιστορίας, θέλω όμως εγώ να σας κεντρήσω περισσότερο. Ωραία, θα σας πει κάποιος. Η κυβέρνηση έχει μία βούληση, δεν την κρύβει. Γιατί το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα το βλέπετε να διαφοροποιείτε? Εδώ Όχι, γίνονται συνέδρια, εις την Τούτα,
ή περί των οίκων του συζητάνε, αλλά φέρνουν όλη την αφρόκρεμα αυτού που περιγράφεται ως οικονομίες πολέμου. Αυτό κάνουν και οι αντιπολιτευόμενοι. Κατά συνέπεια, αυτή η άφωνη απικία έχει ένα πολιτικό σύστημα που δεν έχει καν στρατηγική. Γιατί κοιτάξτε, κυρία Μπόση, για την Τουρκία μπορούμε να πούμε 100 πράγματα έναντι της χώρας μας και της Κύπρου. Ένα πράγμα δεν μπορούμε να της χρεώσουμε. Ότι δεν έχει ενιαία στρατηγική αντίληψη με χρονικό ορίζοντα βάθους. Είτε είναι κεμαλιστές, είτε είναι ερντογανιστές, ισλαμιστές, είτε πέστε τους όπως θέλετε. Εμείς... Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αποδείξει ότι έχει στρατηγική. Εμείς δεν έχουμε. Ούτε έχουμε αποδείξει, αλλά ούτε και έχουμε. Γιατί αν είχαμε, έστω και όπως αναφέρατε, κάποια πολιτικά κόμματα θα πρότειναν κάτι. Εδώ δεν προτείνει κανένας τίποτα. Ασχολούνται όλοι γύρω από τον εαυτό τους και γύρω από τις μικρές παρέες οι οποίες τον αναδεικνύουν. Αυτό είναι μια τραγικότητα που δυστυχώς τη γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτοί που ασχολούνται με τα πολιτικά κόμματα. Εγώ μπορώ να πω μόνο ότι δεν βλέπω ότι η Ελλάδα να έχει μια στρατηγική και μια, αν το θέλετε, διάθεση να σταθεί στα πόδια της. Το μόνο σίγουρο ότι όλα αυτοί και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση δεν λειτουργούν προς όφελος της χώρας. Θέλω να απαντήσετε στο φίλο τον Κώστα που λέει, κυρία Μπόση, σε αυτό το κλίμα που περιγράφεται με μια πολιτική ηγεσία στη Γερμανία να τρίζει του Σόλτς και με ένα πολιτικό χαμόσεισμο στη Γαλλία, όπου έχουμε και κράξ στο χρηματιστήριο από την άνοδο της Λεπέν. Αλλά η Λεπέν λέει να συγκυβερνήσω με το Μακρόν. Εγώ λέει δεν το καταλαβαίνω αυτό το κράξ το χρηματιστηριακό. Τα ίδια συμφέροντα θα συνεχίσουν. Από την άλλη, να εξαφανίζεται το λεγόμενο κέντρο στη Γαλλία, να βλέπουμε και την κεντροαριστερά ενιαία. Είναι τελικά κρίσιμη η ιστορία της Γαλλίας ή είναι να έχουμε να λέμε? Η ιστορία της Γαλλίας, διαχρονικά θα πω, υπήρξε πάρα πολύ χρήσιμη, υπήρξε πάρα πολύ σημαντική και ήταν και αυτή που έφερε τις μεγάλες αλλαγές. Θα την κρατήσω λίγο στο σκεπτικό, παρόλα αυτά βλέπω αυτές τις αταράξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, που δείχνει ότι έως τώρα, από κάποια χρόνια και μετά, μετά το Μιτεράν δηλαδή, όλα αυτά που ξεκίνησαν και άρχισαν να λειτουργούν με τους διάφορους που ήρθαν, μέχρι και τον σημερινό Μακρόν, οι αναταραχές εντός της χώρας, οι διαφοροποιήσεις που συνέβησαν, ο τρόπος που λειτουργήσαν, οι κραυγές υπέρ του πολέμου, υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου, η λογική, το πώς ακόμα χειρίστηκαν και τις απικίες τους, αν θέλετε. Mm. Αυτό έδειξε ότι η ανικανότητα ή είναι μόνο κάποια οικονομικά συμφέροντα συγκεκριμένη ελίτ η οποία θα επιθυμεί να κυβερνά και έρχεται τώρα η Λεπέν, η οποία θυμόσαστε προηγουμένως που έλεγα ότι υπάρχει και η τάση να μην χρησιμοποιήσουμε όπλα και βία, μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές με ηρεμία, με ακραία ηρεμία, αλλά με ηρεμία. Αυτές οι τάσεις είναι οι οποίες αναβαθμίζονται και βλέπουμε μία σειρά από πολίτες, Γάλλους πολίτες που ψήφισαν αυτού του τύπου την ακραία ηρεμία, αλλά όχι στον πόλεμο ή όχι στις αναταραχές, μεταναστευτικό, την ακραία γόκα, ατζέντα, μια σειρά από ζητήματα και κυρίως την οικονομία. Και κυρίως την οικονομία. Λέει εδώ άλλος φίλος, καλημέρα λέει κυρία Μπόση, σας παρακολουθώ χρόνια. Το ερώτημά μου εμένα είναι, υπάρχει έστω και κακέκτυπο δημοκρατίας αυτή τη στιγμή? Γιατί εγώ βλέπω λέει σε όλο το σύστημα ανθρώπους φελούς να επιπλέουν και ο υπόλοιπος κόσμος να βουλιάζει. Παρότι λέει θα μπορούσα να δηλώσω αριστερός, βλέπω ένα συνοθήλευμα από ραμολιμέντα της αριστεράς να υποθάλπτουν και αυτά αυτό το σύστημα. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις. Τι πρέπει να κάνουμε, γιατί σε λίγο θα καταλήξουμε στον τάφο που μας κάβουν? Υπάρχει ατιμορρησία? Κανένας. Εδώ έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη και δεν λένε ποιανού ήταν το φορτίο. Να μην πω λέει για τη θεσμική ατροφία της χώρας και όλα αυτά σε ένα κόσμο που αλλάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση που μου έγινε και πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Πραγματικά δεν βλέπω, τουλάχιστον προς το παρόν, ούτε η ιδεολογική τάση να διαμορφώνεται, ούτε οι ηγέτες να εμφανίζονται, ούτε τάσεις που να δίνουν λύσεις, ούτε σκεπτικά που να μπορούν να περικλείσουν ανθρώπους σκεπτόμενους.
πράγματι, επειδή παρακολουθούμε όλοι με μεγάλη προσοχή την υπόθεση των Τεμπών για παράδειγμα, είδαμε ότι αυτού του τύπου η ασέλγεια από τη μεριά των κυβερνώντων αλλά και όλων των άλλων, πριν διάφορες φωνές που ακούγονται κατά διαστήματα, δεν είδα ένα συγκροτημένο λόγο, τέτοιο συγκροτημένο λόγο που να μπορέσει να οθήσει σε λύσεις άμεσες, αφήνοντας τόσους ανθρώπους σε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, στο διεθνές περιβάλλον, κυρίως το ευρωπαϊκό σε αυτή τη φάση, βλέπω την έλλειψη ατόμων σκεπτόμενων, ατόμων, όπως είπαμε, σκεπτικά τέτοια που μπορούν να δώσουν και οικονομικές λύσεις, αλλά και λύσεις όσον αφορά τα εθνικά τους θέματα, την εθνική τους ασφάλεια. Αφήνουν έρμεα δηλαδή τα σκεπτικά ανθρώπων οι οποίοι οθούν προς έναν πόλεμο. Ποιο πόλεμο, κύριε Σαχίνη? Έτσι και η Ρωσία, η οποία τα έχει πει τόσες φορές, δεν κρύφτηκε ποτέ. Ρίξει πυρηνικά, ποιος θα έχει πρόβλημα? Ο Αμερικάνος? Όχι βέβαια, όλοι εμείς. Και σε αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος σταματημός. Αντίθετα, όλοι αυτοί που είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κοντεύουμε να αναρωτιόμαστε όλοι εμείς που σκεφτόμαστε διαφορετικά, ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί μας. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, εξαιρετική ανάλυση κυρίας Μπόση, ωστόσο θέλω να τη ρωτήσω, και η ευθύνη των κοινωνιών, των πολιτών που τη συγκροτούν, θα τη βγάλουμε απ' έξω? Όχι, αγαπητέ φίλε, δεν θα τη βγάλουμε απ' έξω. Αυτοί κυβερνούν γιατί εμείς τους επιλέξαμε. Εμείς έχουμε τόση ευθύνη όσοι αυτοί που μας αναλογεί, και μας αναλογεί πολύ μεγάλη ευθύνη. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο που έκανε την ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι οι κυβερνώντες επιλέγονται, δημοκρατίες έχουμε, επιλέγονται από τη δική μας ψήφο. Αυτό βέβαια έχει να κάνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτεροι άλλες επιστήμες για να μας δώσουν αυτού του τύπου τις απαντήσεις, αλλά βλέπω ότι το ρόλο, για παράδειγμα, ας πω και αυτό, το ρόλο που παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου τα σοβαρά θέματα δεν αγγίζονται καθόλου, ενώ τα πλέον δεύτερα τη τάξη, ας πω, η τελευταία τη τάξη επίσης, γίνονται σημαντικότατα θέματα, με τα οποία διαρκώς υπάρχει δηλαδή μια, δίνεται μια θετική ειδησιογραφία σε παντελώς αδιάφορα ζητήματα, δημιουργώντας μια προσπάθεια να προωθήσουν την απάθεια, την αδιαφορία για τα εθνικά θέματα. Γιατί όπως συζητήσει για εθνικά θέματα είναι αδιάφοροι όλοι. Αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει. Ενώ βλέπω ότι και το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βεβαίως δεν είναι τυχαία. Καθόλου τυχαία. Είναι πολύ συγκεκριμένα χέρια που τα έχουν και συγκεκριμένες οι συνεργασίες που έχουν. Κυρία Μπόση, πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή φέτος δεν, ούτε αυτό συζητιέται, κάνουμε διεθνή φόρα, φόρουμ, κυβερνήσεις, κυβερνώντα κόμματα, αντιπολιτευτικά κόμματα, αλλά φέτος είναι 50 χρόνια εισβολής και κατοχής, επειδή είπατε για τα λακάρτ, για την Ουκρανία ναι, για την Κύπρο όχι. Δεν είναι μόνο η Παλαιστίνη, έτσι. Δεν είναι μόνο η Κούρδη, είναι και η Κύπρος, και είναι 50 χρόνια. Σε αυτά τα 50 χρόνια πάτησα πάνω, της προδοσίας εννοώ, η μεταπολίτευση στην Ελλάδα. Θα τη γιορτάσουμε, αν και βρήκα εξαιρετική την ιδέα να μην γιορτάσει το πολιτικό σύστημα, και σε ένδειξη έτσι τιμής και υψηλού συμβολισμού, όπως θα πάει ο Ερντογάν με τον κεμαλιστή ηγέτη στα κατεχόμενα, να πήγαινε όλη η ελληνική πολιτική ηγεσία από τις 20 μέχρι 22, 23, 24 Ιουνίου στην Κύπρο και να κάνει και μία, πώς να το πω, εξωτερήκευση γεγονότων που 50 χρόνια είναι κλειστός ο φάκελος. Άντε αυτού, στον ΟΑΣΕ πάμε με κοινή πρόταση, παρακαλώ πολύ, με τον κύριο Σιμιρίογλου και την κυρία Τελανιάν. Και ο κύριος Σιμιρίογλου δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο, όχι μόνο κολλητός του Ερντογάν, έχει όλες τις χάρτες των συντεταγμένων και της γαλάζιας πατρίδας και της δικής μας αποστρατιωτικοποίησης. Έτσι περνάνε τα 50 χρόνια. Εδώ συμπεριφερόμαστε ως ανέμελοι, σαν συμβαίνουν όλα αυτά κάπου αλλού. Όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν κάπου αλλού. Βέβαια, εδώ κύριε Σαχίνη, θα κρατήσω και μια επιφύλαξη, γιατί είδα και τις ευρωεκλογές το τι ψήφισαν και οι Κύπριοι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια με ξένησε πάρα πολύ. Ασφαλώς, έχετε δίκιο. Ασφαλώς. Με ξένησε πολύ.
Και βέβαια από την άλλη, σωστά είπατε, αυτά τα κοινά ψηφοδέλτια στον ΟΑΣΕ, αναρωτιόμουν, μα ποιος είναι τόσο αφελής για να περάσεις στο στάδιο συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς, όταν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει, όταν είναι πλήρη γνώση ότι η Τουρκία έχει ξεκάθαρα πράγματα. Ποιο είναι αυτό το δικαστήριο που βγάζει ένα κόμμα που στις ευρωεκλογές στον Εύρο λέει ότι είναι Τούρκοι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ζητήματα τα οποία εδώ περνάνε δίχως καν να τα αγγίξει κανένας. Τουλάχιστον δεν τα αγγίζουν τα επίσημα όργανα. Κανένας. Μόνο εμείς που ασχολούμαστε και διαβάζουμε, αλλά όπως είπα, φωνή βόντος εν διαιρήμου. Και εκεί πέρα λειτουργούν άλλα σχήματα. Και όπως πολύ ορθά αναφέρατε, δεν έχω δει την αντιπολίτευση ως τώρα να συγκροτεί ένα λόγο για τα πολύ μεγάλα, τεράστια εθνικά θέματα που έχει η Ελλάδα. Κυρία Μπόση, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κρατάω την τακτική και στρατηγική της άφωνης απικίας. Πολύ βαθιά έκφραση. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, Κυρία. Καλημέρα σας.